είχε ζητήσει να παρέμβει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Προφανώς για αυτά που είπε ο κ. Καβαθάς, για το λουκέτο που κατεβάζει η εστίαση την Τρίτη. Δεν αντιδικώ με τον κύριο Καβαθά, ούτε με τους ανθρώπους της εστίασης. Όμως το να ακούγεται ότι δεν έχουμε στηρίξει την εστίαση ή με τέτοια ένταση ότι η εστίαση ζητάει και διεκδικεί και νέα χρήματα, με συγχωρείτε, είναι πάρα πολύ άδικο. Πρέπει να σας πω ότι στη συνάντηση... Λίγο πιο δυνατά, κύριε Γεωργιάδη, να σας ακούμε, παρακαλώ. Ναι, στη συνάντησή μας στο Μέγαρο Μαξίμου πριν από λίγες μέρες, ναι, οι εκπρόσωποι του λιανικού εμπορίου, ενώπιον του κυρίου Καβαθά και του κυρίου Πρωθυπουργού, ναι, εξέφρασαν το πολύ μεγάλο τους παράπονο ότι η εστίαση πήρε τεράστιους πόρους σε σχέση με όλους τους άλλους κλάδους. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι η εστίαση έχει πάρει υπερδιπλάσιους πόρους από οποιονδήποτε άλλο κλάδο στην Ελλάδα. Άρα, από ένα σημείο και έπειτα αρχίζει να ακούγεται και λίγο σαν αχαριστία όλο αυτό το πράγμα. Γιατί οι πόροι που πήγαν στην εστίαση στερήθηκαν από το λιανικό εμπόριο, από τις ελεύθερες επαγγελματίες ή οποιονδήποτε άλλο. Άρα νομίζω ότι ο κύριος Καβαθάς, που είναι ένας λογικός άνθρωπος, θα πρέπει λίγο να βάλει στο δημόσιο λόγο του και αυτή την παράμετρο. Ότι εκπροσωπεί ένα κλάδο που κατά δήλωση όλων των άλλων είναι ο πιο ευνοημένος από την κυβέρνηση και από εμένα προσωπικά. Τότε γιατί τώρα κατεβάζουμε. Αντιλαμβανόμαστε ότι στεναχωρέθηκαν για τα μέτρα. Είναι σεβαστό αυτό. Κανένα μας δεν ήθελε αυτά τα μέτρα. Αλλά η στεναχώρια δεν πρέπει να κατευθύνεται προς την κυβέρνηση που αναγκαστικά τα θέσπισε λόγω της πανδημίας, αλλά σαν ανεμβολία στους συμπολίτες τους που επιμένουν να υπάρχει πανδημία στην Ελλάδα, με το να μην εμβολιάζονται. Γιατί τότε κατεβάζουν ρολά, κύριε Γεωργιάδη? Κατεβάζουν ρολά, επαναλαμβάνω, ότι πράγματι κάποια εστιατόρια, όχι όλα, αλλά ιδιαίτερα εστιατόρια σε πόλεις όπου το ποσοστό εμβολιασμού είναι πάρα πολύ χαμηλό, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, αυτά τα εστιατόρια έχουν μείωση τζίρου με τα μέτρα. Προφανώς, ένας ανεμβολίαστος μπορεί να στείλει έναν φίλο του εμβολιασμένου να ψωνίσει ένα παντελόνι ή κάτι άλλο που θέλει από ένα κατάστημα, αλλά δεν μπορεί να στείλει κάποιον άλλο να φάει για σένα. Ναι, ναι. Επειδή λοιπόν ακόμα δεν έχουν αρχίσει να κινούνται οι ανεμβολίαστοι με τα rapid ιδιαίτερα πολύ, φυσικά πόσες μέρες. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να το κάνουν, δεν πάνε κάτσουν στα σπίτια τους. Εδώ ακούγεται ότι δεν θα μπορούν να μπουν στην εστίαση. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν έχει πει κανένας μας ότι δεν θα μπαίνουν στην εστίαση. Με rapid test θα μπαίνουν. Ναι. Υπάρχει ενδεχόμενο από εβδομάδα... ένα λεπτό. Υπάρχει ενδεχόμενο από εβδομάδα να αναγκαστείτε να πάτε σε περαιτέρω αυστηροποίηση? Κοιτάξτε, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα λαμβάνονται και αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα μέτρα που λάβαμε το περασμένο Σάββατο αποδίδουν. Και η πανδημία έχει μια κάμψη ως προς την άνοδό της και οι εμβολιασμοί έχουν προχωρήσει. Δυστυχώς, και αυτό είναι λυπηρό, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ στις νεότερες ηλικίες, δηλαδή σε αυτούς που θέλουν να μπουν στα εστιατόρια και στα κλαμπ και δεν μπορούν επειδή δεν έχουν επιστοποιητικό, παρά στις μεγαλύτερες ηλικίες που είναι και το πραγματικό πρόβλημα της χώρας. Διότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο αν θα νοσήσει ένας νέος. Ο νέος στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ή ασυμπτωματικός ή το περνάει πολύ ήπια. Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι ότι άνω των 50 που ασθενούν καθημερινά, αυτοί είναι που παράγουν ανθρώπους που φτάνουν συντατικές. Και αυτό είναι που προκαλεί και την πίεση στο σύστημα υγείας. Σε αυτές τις ηλικίες, δυστυχώς, η κίνηση στους νέους πολέμους δεν είναι ακόμα αυτή που θα θέλαμε. Η νέα κίνηση εννοώ. Και είναι και, ξέρετε, και λυπηρό, γιατί αυτοί θέτουν και σε μεγαλύτερο κίνδυνο τη δικιά τους τη ζωή. Όλοι οι υπόλοιποι παίρνουμε μέτρα για να προστατεύσουμε αυτούς. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Πάντως, η πρώτη εβδομάδα των μέτρων νομίζω ότι κρίνεται από όλους μας θετικά. Το ενδεχόμενο να μπαίνουν με rapid test στα σούπερ μάρκετ το εξετάζετε? Το ενδεχόμενο αυτό που συζητήθηκε και αυτό στο Μέγαρο Μαξίμου και κατηδίαν εγώ με τους εκπροσώπους, ναι, ναι, ασφαλώς εξετάζεται, αλλά έχει προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας που δεν θα κάνουν ούτε rapid test και δεν μπορεί να τους στερήσει την πρόβαση σε βασικά αγαθά για τη ζωή. Είναι πολύ σκληρό, ναι, και φαντάζομαι συμφωνείτε μαζί μου σε αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι έχει και προβλήματα καθαρά πρακτικά, όπως πόσες
πόση θα είναι η ουρά που θα δημιουργηθεί σε ένα σούπερ μάρκετ ώρες αιχμής, όπου ταυτόχρονα προσέρχονται εκατοντάδες πελάτες. Ναι. Γιατί σε ένα κατάστημα λιανικής πόλης δεν έχει τόσο μεγάλη ταυτόχρονη προσέλευση, όχι σε ένα σούπερ μάρκετ. Ναι. Αν βλέπεις λοιπόν τώρα έξω από ένα κατάστημα λιανικής πόλης στις ουρές, όπου προσέρχονται, ξέρω εγώ, 10, 20, 30 άνθρωποι, φαντάζεστε κύριε Παυλόπουλε, σε ένα σούπερ μάρκετ που θα προσέρχονται ταυτόχρονα χιλιάδες. Μάλιστα. Άρα καλημέρα δεν είναι τόσο απλό εννοώ. Καλή σας καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση.